Κύριο Θάνο Πλεύρη, ο οποίος είναι με Skype. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. Πρωινούμαι εγώ. Λοιπόν. Ο κύριος Γιάννης Δραγκούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Για να δούμε κοίτα του ναυαγίου τώρα, διότι κάθε δελτίο ειδήσεων κάτι βγαίνει. Βγαίνουν καινούργια πράγματα. Ναι. Εδώ, κύριε Πλεύρη, πέραν των άλλων, το γεγονός ότι τοποθετείται η αντιπολίτευση και θέτει ερωτήματα κτλ. Εδώ υπήρξαν κάποιες αναφορές, ακούσαμε προηγουμένως από μαρτυρίες, οι οποίοι περιγράφουν ότι σε δεύτερο χρόνο έρχονται στην ανάκριση και στη δικαιοσύνη και περιγράφουν ότι ενδεχομένως το λιμενικό τοποθέτησε κάποια σκοινιά στο πλοίο και μπορεί ακόμα και η βύθιση να είναι απόρρια τέτοιων ενεργειών του λιμενικού. Τι λέτε για αυτά? Προκύπτει αυτό από κάποιες μαρτυρίες. Μαρτυρίες, λέει, δευτερογενείς. Ξανακάνε δεύτερη κατάθεση και είπανε άλλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν ακόμα πληροφορηθούμε καλά-καλά για το ναυάγιο, που ήταν μια τραγωδία για τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τοποθετηθεί, θυμάμαι σαν τώρα, ακυρώνοντας μια εκδήλωση και άρχισε να θέτει ερωτήματα. Μετά έγινε ευθεία στοχοποίηση από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη κατά των γυναικών και ανδρών του ελληνικού λιμενικού. Μετά αρχίζει να αλλάζει γραμμή και να μην πηγαίνουμε στα μέλη, σε όσους υπηρετούν στο λιμενικό, αλλά σε όσους δίνουν τις αποφάσεις. Και εν τέλει, εμείς ερχόμαστε και λέμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, προφανώς γίνεται έρευνα για την επιχειρησιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά από εκεί και πέρα το ελληνικό λιμενικό είναι αυτό που έσωσε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σωθεί. Το ελληνικό λιμενικό συνολικά έχει σώσει περισσότερους μετανάστες στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο από ό,τι έχουν σώσει όλες οι ΜΚΟ μαζί. Και οποιοδήποτε πάει να υπονοήσει δόλο ή ευθύνη του ελληνικού λιμενικού, με συγχωρείτε, είναι προσβολή απέναντι στη χώρα. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Πλεύρη. Το γεγονός όμως ότι μπορεί να θέτει ερωτήματα ο πολίτης, ο πολιτικός, οποιοδήποτε, σημαίνει ντε και καλά ότι είναι αντεθνικό αυτό? Αλλά πρέπει να υπάρξει στιγμή, μια. Πρώτη, εμείς δεν λέμε ότι να διαλευκαρθούν οι συνθήκες. Οποιοδήποτε. Εδώ έχουμε τόσους νεκρούς. Μισό λεπτό. Προφανώς διερευνάται και έχει επιληφθεί δικαιοσύνη επί του θέματος. Γίνεται αυτή τη στιγμή προκαταρκτική εξέταση και η προκαταρκτική εξέταση και οι διώξεις που ασκούνται αφορούν και τους διακινητές, γιατί οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι χώρες που στέλνουν μετανάστες, οι χώρες ενώ που επιτρέπουν να φεύγουν αυτά τα πλοία και τα καράβια από τις ακτές τους και δεν τα σταματάνε, και οι δουλεύοροι οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτές τις μεταφορές. Από εκεί και πέρα, το να ελεγχθεί πώς λειτουργήσε επιχειρησιακά είναι κομμάτι της έρευνας. Η αμφισβήτηση όμως ως προς τις προθέσεις του ελληνικού λιμενικού, με συγχωρείτε, αυτό είναι προσβολή κατά της χώρας. Και έρχεται το ελληνικό λιμενικό, δίνει απαντήσεις. Κατά την άποψη μου, δεν είμαι ειδικός να ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά με μεγάλη προσοχή ακούω για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει επέμβαση όταν είναι ένα γεμάτο πλοίο, το οποίο γεμάτο πλοίο θα πρέπει να έχει παράλληλα συνεργασία για να μπορεί να γίνει η όποια επέμβαση, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ναυάγιο. Ακούω και πιστεύω το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, που αναφέρει ότι δεν έγινε προσπάθεια να υπάρξει ρημούλκηση, αλλά ακόμα και ό,τι αναφέρεται αφορά στη βοήθεια, και κάποιοι ξεκινούν αμφισβητώντας αυτές τις θέσεις. Και να σας πω, δεν είναι δουλειά των πολιτικών κομμάτων να θέτουν ερωτήματα. Δουλειά των πολιτικών κομμάτων είναι να θέλουν να διερευνηθούν οι υποθέσεις. Είναι και των πολιτικών κομμάτων, κύριε Πλεύρη. Να θέτουν ερωτήματα, με συγχωρείτε, κατά τη διάρκεια έρευνα. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε ειδικοί να ξέρουμε πώς επιχειρησιακά λειτουργεί? Πώς θα γίνει τώρα? Εγώ βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έθετε ερωτήματα για τη δίθεν μικρή Μαρία και συκοφαντούσε τη χώρα, κατά τον ίδιο τρόπο για να έχει όφελος, δεν λάτε, έχει κανένα Ραγκούς πρόβλημα. Μισό λεπτό, να συκοφαντεί το ελληνικό λιμενικό. Θα κάνω ένα κύκλο, Θάνο. Βλέπετε εσείς στόχευση ή, πώς να το περιγράψω, πολιτική του λιμενικού ή οτιδήποτε άλλο, να αφήνει τους ανθρώπους να πνίγονται? Καταρχάς, κύριε Στάθη, εμείς βλέπουμε την κατάντια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ακούσαμε μάλιστα πριν από λίγο κάτι το οποίο με βέβαιωσε δεν αποτελεί προσωπική του μονογνώμη, αλλά αποτελεί πρωτίστως γνώμη του κ. Μητσοτάκη και όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είπε ο κ. Πλεύρης, ότι δεν μπορούν, λέει, οι πολιτικοί και τα κόμματα να θέτουν ερωτήματα. Τότε, κύριε Πλεύρη, να την κλείσουμε τη Δημοκρατία, να κλείσουμε και τη Βουλή, να κλείσουμε τα πολιτικά κόμματα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Και να εγκαταστήσετε επιτέλους το καθεστώς που προφανώς επιδιώκετε. Αν είναι δυνατόν να λέτε τη φράση ότι δεν επιτρέπεται στα κόμματα να θέτουν ερωτήματα.
Και μάλιστα, προσέξτε τώρα για να δείτε εδώ τι γίνεται, που αν έπιανα ένα προς ένα τα σημεία που είπε ο κύριος Πλεύρης, θα έτρωγα όλο μου το χρόνο για να αποδείξω τα απίθανα ψέματα που επαναλαμβάνει ο κύριος Πλεύρης. Δεν τα λέει πρώτος, τα έχει πει πρώτα και ο κύριος Μητσοτάκης εχθές στη Θεία Καναλική και τα λέει και ο κύριος Σκέτσος. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, βγήκε την επόμενη μέρα και όχι μόνο δεν αρκέστηκε στο να διατυπώσει ερωτήματα όπως κάνουμε εμείς, κατά την υποχρέωση που έχουμε από το Σύνταγμα, συμπληρώνω τώρα, αλλά προέβη και σε συμπέρασμα. Έβγαλε πόρισμα, σας το θυμίζω. Είπε, είναι ανθρώπινο λάθος η αιτία που οδήγησε σε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα. Ποιος? Ο κύριος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα, χωρίς να έχει γίνει έρευνα, χωρίς να έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη, χωρίς να έχουν υπάρξει καταθέσεις, χωρίς να έχει υπάρξει τίποτα. Όχι, δεν έμεινε σε ερωτήματα, αλλά κατέληξε και σε συμπέρασμα. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Καμπουρέκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλούσα αρκετά λεπτά ο κύριος Πλεύρης. Θέλω να ρωτήσω. Ποιο είναι όμως το πιο σημαντικό? Είναι σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα? Όχι. Συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό βεβαίως ότι το φτάνει από το κακό στο χειρότερο, επαναλαμβάνω, να λέει ότι δεν μπορούμε ούτε καν ερωτήμα να θέτουμε. Ποιο είναι όμως το ακόμη πιο σημαντικό από αυτό? Είναι ότι ουσιαστικά βλέπουμε να προβάλλεται μπροστά μας μετά το αποτέλεσμα του Μαΐου μια απίθμενη αμετροέπεια και αλαζονία από το σύνολο των ηγετικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι στην πραγματικότητα δείχνουν στον ελληνικό λαό πώς πρόκειται να κυβερνήσουν αν τα αποτελέσματα του Μαΐου παραμείνουν ίδια. Μάλιστα. Και μπορέσουν να είναι ανεξέλεγκτοι και ασίδωτοι και παντοδύναμοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο θέμα που πρέπει να κρατήσουν τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Γιατί βλέπουν σκηνές από το μέλλον. Ωραία. Δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε δεν δικαιούστε να διανομιλείτε. Λοιπόν, μισό. Ερώτηση. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα πριν από καμιά ώρα στον Ευαγγελάδο. Στον Νίκο. Είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς στον καιρό μας, όταν είχαμε την εξουσία, το λιμενικό είχε εντολές να σώζει ανθρώπους. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει τις ίδιες εντολές από την κυβέρνηση. Τι εντολές έχει? Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη σε αυτό που λέτε και που είναι και μια απόλυτη απόδειξη του γιατί λέει ψέματα τόσες μέρες στην Δημοκρατία. Άρα, μόλις τώρα είπατε κύριε Καμπουράκη και πολύ σωστά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μέμφεται το λιμενικό. Αλλά πάει τη συζήτηση, θέτει πολιτική, τα ερωτήματα ή τις αμφιβολίες, γιατί αυτό που έθεσε. Ακριβώς. Στις πολιτικές εντολές που έχουν. Άρα πάμε λοιπόν και γυρίζουμε ότι εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι φταίει το λιμενικό. Απέναντι σε συγχαρητήρια τους έδωσε από την πρώτη μέρα που πήγε στην Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά βεβαίως θέτουμε ερωτήματα και βεβαίως έχουμε αμφιβολίες. Ξέρετε γιατί, κύριε Καμπουράκη, τώρα. Μην πάμε μακριά. Σας παρακαλώ, πριν δείχνατε ένα ρεπορτάζ από την Πάρο. Θέλω να το πω αυτό. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει η Ελλάδα του κρικέτου. Και η Ελλάδα που λέει ότι δεν δικαιούστε ούτε ερωτήματα να θέτετε, που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Πλεύρη, και υπάρχει και η Ελλάδα της Πάρου, της Λέσβου και όλης θα έλεγα της χώρας, που όταν πηγαίνουν πρόσφυγες και ναυαγούν στα παράλια τους, πάνε να τους σώσουν. Κλαίνε μαζί τους, τους δίνουν τα παπούτσια τους και τα ρούχα τους. Αυτό κάνανε και στην Μυτιλίνη, αυτό κάνανε και στην Πάρα. Εδώ ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν έχει εντολή να σώζει. Άρα τι εντολή? Όχι. Αυτό που εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας είναι μια αμφιβολία που συνδέεται με τα ερωτήματα που θέτουμε. Γιατί, αγαπητοί? Μα όταν σου πνίγει το άλλο, αν έχει εντολή να μη σώζει. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το συγκλονιστικό για την Καμπουράκη? Ενεργός εγκληματικής πράξης. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Ούτε είπε ότι έχει αμφιβολία. Γιατί εξέφρασε? Και γιατί εξέφρασε δηλαδή αμφιβολία? Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Δεν γίνεται, επειδή είσαστε από Skype, δεν γίνεται. Με συγχωρείτε, κύριε Ραγκούση, παίρνει εντολή να μη σώσει και την εκτελεί. Να μιλήσει και η κυρία Αποστολάκη για ξαναπάρετε το λόγο. Αλλά λοιπόν, γιατί θέτουμε ότι τα ερωτήματα. Έχει εντολή να μη σώσει ενδεχομένως και την εκτελεί. Ακούστε, η αμφιβολία και τα ερωτήματα γιατί τίθενται? Γιατί εδώ έχουμε ένα ναυάγιο συγκλονιστικό που οδήγησε στον νεκρό τάφο τόσους ανθρώπους, το οποίο πραγματοποιήθηκε, εξελίχθηκε με άπνοια. Δεν είχαμε θαλασσοταρακή, δεν είχαμε ούτε 8 ούτε 9 αποφορική. 40 μίλια στην τέτοια. Αν είχε 8 και 9 αποφορική, δεν θα στεκόταν ούτε σκάφος του λιμενικού εκεί πέρα. Λοιπόν, είχαμε άπνοια και είχαμε δίπλα το λιμενικό και παρακολούθησε τους συγκεκριμένους σκάφους για ώρες. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην θέτει κανείς αυτά τα ερωτήματα? Πώς γίνεται να παραιτηθεί από το δικαίωμα να θέτει αμφιβολίες και ερωτήματα? Ελάτε, κύριε Αποστολάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ανθρώπινη τραγωδία. Κανένας δεν ψελίζει τον αριθμό των θεμάτων, αλλά όλοι ξέρουμε πόσα είναι τα θύματα, αναθρήσουμε όλους τους αγνοούμενους. Και πάει και αυτό να εξελιχθεί σε μία κατώτερη των περιστάσεων σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ η υποχρεωτική στάση ευθύνης και σοβαρότητας είναι η αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας και όχι το να βγάζουμε πορίσματα και να μονοπολούμε ευαισθησίες ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά,
θεωρούμε ότι έχει καθυστερήσει η επίσημη ενημέρωση από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και το γεγονός ότι καθυστερεί δίνει την δυνατότητα και σε εξωχώριες πηγές να διακινούν διάφορες ειδήσεις, οι οποίες είτε είναι αληθείς είτε είναι ψευδείς, πρέπει είτε να επιβεβαιωθούν είτε να διαψευστούν. Άρα υπήρξε μια πρώτη ανακοίνωση του λιμενικού, η οποία δεν είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση. Αναμένουμε και ελπίζουμε σήμερα ότι δεν θα καθυστερήσει. Σήμερα οι Τούρκοι πάντως είπανε ότι είμαστε εγκληματίες. Τώρα. Ο κύριος Τσελίκ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εγκληματία Ελλάδα, ευρωπαϊκή χώρα. Πνίγει, σκοτώνει κλπ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η Τουρκία είναι βούτυρο στο ψωμί της να κάνει σπέκουλα με αφορμή αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Ποιος, μια χώρα η οποία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό. Είναι άμεση ανάγκη η υπηρεσιακή κυβέρνηση χτες να δώσει μία πρώτη απάντηση σε όσα συμβαίνουν, αναμένοντας φυσικά να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα. Και αυτό το σύνθετο ζήτημα θέλει συνέργειες και πολιτικές. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όταν ήταν στην κυβέρνηση βαρύνεται με δηλώσεις και αντίστοιχες πολιτικές στελεχών τους, του τύπου λιάζονται, του τύπου φυσικά καταψήφιση του φράχτη στον Εύρο το 2010, καταψήφιση της χρηματοδότησής του από ευρωπαϊκά κονδύλια προχτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια συνολική πολιτική η οποία βαρύνεται με τα κολαστήρια της Μόριας και της Ιδωμένης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία 4 ολόκληρα χρόνια, και ενώ είχε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν πήρε καμία πρωτοβουλία για μια εθνική ανάγκη που είναι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και πρόσθετες πρωτοβουλίες. Διότι εάν δεν πάρθουν πρωτοβουλίες που θα αφορούν τον ασφαλή απόπλου με πολύ αυστηρά κριτήρια από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, ότι ο απόπλος γίνεται από την Λιβύη, που σήμερα είναι μια αποσταθεροποιημένη χώρα. Το συνολικό κόστος των διακινητών, το συνολικό κέρδος των διακινητών το 2016 ισούται με το 60% του ΑΕΠ της Λιβύης. Άρα η Ευρώπη με τα μέσα και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις και να προωθήσει πολιτικές. Ναι. Για παράδειγμα, πολύ σοβαρές κυρώσεις από τη στιγμή που δίνεται απόπλους σε τέτοιου είδους σαπιοκάραβα που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν ανθρώπους στον τάφο. Και δεύτερον, η δημιουργία ζωνών, ειρηνευτικών ζωνών στην Αφρική, ούτως ώστε να μπορούν χώρες να μετεκατασταθούν από εμπόλεμες περιοχές. Μιλάμε για πόσους χάνονται στη Μεσόγειο, αλλά δεν μιλάει κανείς για πόσους χάνονται στη Σαχάρα όταν φεύγουν από μια εμπόλεμη ζώνη. Μάλιστα. Και προσπαθούν να πάνε προς το βορρά. Ελάτε, η Ευρώπη, ναι, έχει εργαλεία. Σε αυτά τα εργαλεία, φυσικά, πολιτικοί σύμμαχοι από το Λαϊκό Κόμμα, πολιτικοί σύμμαχοι του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ανθίστανται και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να μην γίνει αρεστός στους πολιτικούς του συμμάχους, γι' αυτό και δεν προωθεί αυτές τις πολιτικές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρεται. Γιατί μετά έχουμε και τη Ροδόπια. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι. Αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Είπε ότι επί των ημερών μας έπαιρναν εντολή να σώζουν ανθρώπους, σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Άρα υπάρχει περίπτωση να παίρνουν εντολή να μη σώσουν και οι λιμενικοί να εκτελούν τέτοια εντολή. Δηλαδή να είναι δολοφόνος αυτός που είναι πολιτικός προϊστάμενος και να αποδέχονται και να εκτελούν τη δολοφονία οι λιμενικοί. Τι διαφορετικό είπε ο κύριος Τσελίκ από αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Σήμερα ο κύριος Τσίπρας συκοφαντεί τη χώρα. Και κύριε Ραγκούση, όταν είπα ότι δεν είναι δουλειά των κομμάτων, δεν είπα ότι απαγορεύονται να κάνουν ερωτήσεις, είναι όταν διαρκεί μία έρευνα. Δεν περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας και θέλετε να σκοφαντήσετε. Αλλά η μεγαλύτερη ντροπή, τελειώνει η οποία η ακούστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι στην Ελλάδα του 2023 μπορεί να δίνεται εντολή σε λιμενικούς να μην σώζουν ανθρώπους και αυτοί να την εκτελούν. Δηλαδή κοινώς είναι δολοφόνοι. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι το ελληνικό λιμενικό. Το ελληνικό λιμενικό καθημερινά σώζει ανθρώπους. Και σε αυτό το ναυάγιο, το ελληνικό λιμενικό έσωσε όσους είναι ανθρώπους που μας έχουν σωθεί. Από εκεί και πέρα, ότι το μεταναστευτικό είναι πολυεπίπεδο και είναι και σε επίπεδο Ευρώπης, είναι προφανές. Αλλά κύριε Αποστολάκη, εμείς από τη δική μας πλευρά προσπαθήσαμε αυτά τα 4 χρόνια
και να ελέγξουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Και να έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες. Γιατί η Μόρια και η Δομένη δεν είναι εικόνα συνθήκων. Δεν κάνατε τίποτα για την αναφορά. Ωραία, δύο λεπτά. Να πάμε παιδιά και στο άλλο. Δεν το φάμε όλο το κομμάτι εδώ. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας και με άλλους πολιτικούς σας συμμάχους. Δεν κάνατε αυτά που έπρεπε. Κύριε Πλεύρη, πείτε μου κάτι. Διώξατε τον. Πώς τον. Κατράτζη. Τον Κατράτζη. Τον βγάλατε από τα ψηφοδέλτια. Διότι. Συγγνώμη. Όταν ο Μητσοτάκης έστελνε στον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης έστελνε στον κύριο Τσίπρα το χαρτί που του έλεγε ότι τάδε, τάδε, τάδε είναι ενεργούμενα του προξενείου. Και είχε μέσα και ένα δικό του. Δεν το ήξερε. Για τον Κατράτζη. Κύριε Καμπουράκη, δεν υπάρχει συμψηφισμό υποθέσεων για τον εξής απλό λόγο. Το χαρτί το οποίο είναι η ενημέρωση safe αφορά σε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου μέσω ψευτομουφτίδων να αποστέλουν SMS για να ψηφιστούν συγκεκριμένοι υποψήφοι που οι δύο συγκεκριμένοι υποψήφοι ήταν οι σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ένας φωτογραφίζεται και κάτω από πανό που χαρτί μιλάει ήταν, για το SMS δηλαδή ήταν μόνο για το χαρτί ήταν μόνο για το SMS. Η στήριξη, όχι, αλλά η στήριξη, για όλα. Ναι. Κύριε Καμπουράκη, το πολιτικό θέμα που γεννάται είναι η στήριξη η οποία δίνει το τουρκικό προξενείο σε δύο συγκεκριμένους υποψηφίους. Τότε γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Κατρατζή, κύριε Πλεύρη? Ο κύριος Κατρατζή παραιτήθηκε γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα. Ο ίδιος έκανε δήλωση αποχώρησης από τα ψηφοδέλτια, αλλά προσπαθούμε να συμψηφίσουμε ένα πράγμα που αφορά παρέμβαση του τουρκικού προξενείου υπέρ δύο υποψηφίων. Τους έχει ζητηθεί σε αυτούς τους δύο υποψηφίους. Και μη μου πείτε ότι και αυτό είναι παρέμβαση στη δημοκρατία, το να ζητάς από Έλληνα βουλευτή να πει εάν αναγνωρίζει τη συνθήκη της Λοζάνης και αν η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Και μέχρι σήμερα, πείτε μου, αν έχετε δει άλλον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου 10 μέρες να συζητούνται τα ονόματά τους και να μην βγαίνουν στα μέσα να απαντήσουν. Πείτε μου, γιατί πρέπει να έχουν μια τέτοια προνομιακή κάλυψη από το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν πρέπει να βγουν εσείς σαν δημοσιογράφοι. Δεν θέλετε να τους ρωτήσετε αυτούς τους δύο ανθρώπους ποιες είναι οι θέσεις? Έχουμε προσπαθήσει. Αύριο έχουμε ο κύριος Τραγούση θα κάθεται στα ίδια έδρανα μαζί τους. Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γνωρίζουμε ότι είναι εντολοδόχοι του τουρκικού προξενείου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τους δίνει τη δυνατότητα να είναι Έλληνες. Αυτό είναι μείζον πολιτικό θέμα. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός το τι αποκαλύφθηκε με την υπόθεση Κατρατζή και είναι τόσο σημαντικό που κατά τη γνώμη μου ξεπερνάει κατά πολύ το θέμα μουσουλμανική μειονότητα, το θέμα Θράκη, το θέμα Κατρατζή, το θέμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει αναδειχθεί ένα άλλο μείζον θέμα, αγαπητοί φίλοι, κατά τη γνώμη μου. Ποιο είναι το άλλο μείζον θέμα? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά είχε στα χέρια του εδώ και ένα μήνα ένα άκρος απόρριτο έγγραφο της ΕΕΠ, το οποίο του γνωστοποιούσε και χαρακτήριζε τον υποψήφιο βουλευτή του ως στρατευμένο στην Τουρκία και από την Τουρκία και όχι μόνο τον ξανάβαλε στα ψηφοδέλτια, κάτι που για μας το είπε και απόψε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και λάθος, όχι μόνο τον ξανάβαλε στα ψηφοδέλτια, το ότι αποσύρθηκε ακριβώς, λοιπόν, αλλά το κυριότερο και το χειρότερο, στράφηκε εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, επί δύο ολόκληρες εβδομάδες, κατηγορώντας τους με υποκρισία, με φαρισαϊσμό και με ψέματα για κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή μας κατηγορούσε, έκανε ο ίδιος και το ήξερε. Εσείς ότι, το υπήρχε, το χαρτί. Ότι υπήρχε στο έγγραφο της ΕΕΠ. Δεν το έχω δει. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά από την ώρα που το αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας και δεν διαψεύστηκε, είναι βέβαιο. Αν η υποκρισία του Μητσοτάκη που τον έβαλε και το ήξερε. Είναι συγκλονιστικό, περιμένετε κύριε Στάθη, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα θέσω το ερώτημα. Αν είναι η υποκρισία του Μητσοτάκη που το ήξερε και τον έβαλε. Τότε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που το ήξερε. Κατηγορούσε. Εμείς πήραμε θέση από την πρώτη στιγμή. Εμείς, κύριε Στάθη, εγώ ήμουν και εδώ στην εκπομπή σας. Και έχουμε πάρει θέση από την πρώτη στιγμή. Ότι έχουμε αξιολογήσει τη συγκεκριμένη στάση των συγκεκριμένων αυτών και βουλευτών. Και δεν θεωρείτε ότι. Δεν θεωρούμε ότι έπρεπε να φύγουν από τα ψηφοδέλτια. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος αν το κάναμε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, είναι βουλευτές που, ακριβώς όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, προχτές καθόμασταν στα ίδια έδρανα και ορκίστηκαν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στους νόμους τους ελληνικούς. Άρα και στη συνθήκη της Ροζάνης και σε όλα. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να επαναφέρω το μείζον θέμα. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολιτική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, που τη μια λέει δεν δικαιούστε να ρωτάτε.
Την άλλη πάει η κυρία Μπακογιάννη απάνω και μια ευαίσθητη και αδύναμη κοινωνική ομάδα την εκβιάζει χυδαία μπροστά στις κάμερες για να τις πάρει τις ψήφους. Και τώρα έχουμε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να διαπράττει αυτό το οποίο δεν έχει προηγούμενο για πολιτικό αρχηγό που μπορεί και αύριο να ξαναείναι πρωθυπουργός. Γιατί επαναλαμβάνω, το συγκλονιστικό εδώ δεν είναι ο Κατρατζή. Δεν είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Είναι ότι στην Ελλάδα πια έχουμε μια πολιτική ηγεσία και ένα πολιτικό ηγέτη που είναι ικανός. Και τόσο αδίστακτος να έχει στα χέρια του χαρτί που στρέφεται εναντίον αυτών τα οποία καταλογίζει το πολιτικό του αντίπαλο. Να το ξέρει και παρόλα αυτά ανερυθρίαστος να το κάνει. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ είμαι στην πολιτική από το 1983 που έγινα 18 χρονών. Δεν το έχω δει σε κανέναν, ούτε ηγέτη του Πασόκ, ούτε ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και πολιτικό αντίπαλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ωραία, παιδί μου, αλλά αυτός τον έδιωξε. Αφήστε το αν τον έδιωξε, επαναλαμβάνω. Πότε τον έδιωξε, κύριε Καμπουράκη, όταν το αποκάλυψε ο Τσίπρας. Τον είχε ένα μήνα και είχε το χαρτί τσιπ. Και όχι μόνο τον κρατούσε, αλλά μας έκανε και επίθεση. Μα την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ. Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό. Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ στον κύριο Πλεύρη. Τη υποκρισία. Εσείς δεν πρέπει δεν να κάνετε κάτι. Η αποθέωση της αναξιοπιστίας. Δεν είναι η αποθέωση της κατάρρευσης, της αποδόμησης, της σοβαρότητας λοιπόν, αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, έλα κύριε Αποστολάκη, και να απαντήσω στον κύριο. Να καταλήξουμε στο τι είναι του κύριου Μητσοτάκη. Ξέρετε τι είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι ο επικίνδυνος τυφοδιοκτισμός εκατέρωθεν. Είναι δηλαδή σε αφήνει άναυδο. Από τη μία πλευρά έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ενώ έχει στα χέρια του αυτό το έγγραφο της ΕΕΠ, επιλέγει να το δώσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ενώ αυτό το έγγραφο στο περιεχόμενό του... Έτσι λέει ο Τσίπρας, όχι, το επιβεβαίωσε. Με συγχωρείτε, το επιβεβαίωσε. Το πριν αφορούσε την Ξάνθη. Το πριν αφορούσε την Ξάνθη. Ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει ότι το έγγραφο αυτό παραδόθηκε μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Δεύτερον, το έγγραφο αυτό περιέχει ρητά τοποθέτηση της ΕΕΠ με βάση την οποία ο υποψήφιος χαρακτηρίζεται από την ΕΕΠ ως στρατευμένος στα σχέδια της Άγκυρας και του τουρκικού προξενείου. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι μα δεν εξελέγει, άρα δεν τον ενίσχυσε με SMS το τουρκικό προξενείο, άρα εγώ γιατί να τον βγάλω. Δηλαδή, ο τυφοδιοκτισμός τον βγάζει εκ των υστέρων και επειδή δεν μπορεί να κάνει... Μα σας είπα, είναι κατέρωθεν ο τυφοδιοκτισμός. Αλλά είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός. Πώς εργαλειοποίησε... Άρα εσείς λέτε όμως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να βγάλει και τους δικούς του. Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, πρώτον, δεν μας έχει απαντήσει γιατί καταψήφισε το νόμο για την εκλογή του Μουφτή. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Να σας πω τώρα, αν θέλετε. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του έχει δύο εκλεγμένους βουλευτές, οι οποίοι, για τους οποίους πολλοί ισχυρίζονται ότι έχει υποθεί ότι εκπροσωπούν και είναι εκπρόσωποι της τουρκικής μειονότητας. Μουσουλμάνοι, να σας ρωτήσω και κάτι. Όχι ένα λεπτό, κύριε Ραγκούση, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, έχουμε δύο βουλευτές, για τους οποίους εδώ και 15 μέρες έχει γίνει το «έλα να δεις» σε σχέση με την παραδοχή της συνθήκης της Λοζάνης και σε σχέση με το ποιους εκπροσωπούν. Οι ίδιοι λένε ότι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα. Και δεν έχει την ευαισθησία ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει στη δημοσιότητα δήλωση των στελεχών του ότι πράγματι σέβονται και αποδέχονται την εδώ και 100 χρόνια ισχύουσα συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, είναι εκατέρωθεν ο τυφοδιοκτισμός, είναι επικίνδυνος, είναι κατώτερος των περιστάσεων και είναι και τα δύο κόμματα πάρα πολύ σοβαρά εκτεθειμένα σε σχέση με τους χειρισμούς τους. Μια σύντομη απάντηση. Εγώ θέλω λίγο στην κυρία Αποστολάκη. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Απαντήσατε αμέσως, κύριε Πλεύρη. Ο κύριε Αποστολάκη, καταρχάς, εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω από αυτό που είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος έκανε μια δημόσια τοποθέτηση για το θέμα αυτό και στράφηκε όχι διμέτωπα, αλλά αποκλειστικά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας με τη φράση χαίρομαι ότι αν είχαν. Αν είχαν. Αφήστε με, σας παρακαλώ τώρα. Μισό λεπτό, θα ακούσετε τώρα για το κατά το δοκούν. Ειδικά ακούστε, εσείς. Ακούστε θέλετε, τώρα, σας παρακαλώ εάν πάρα πολύ. Αν θέλετε να επικαλείστε τον κύριο Βενιζέλο, θα τον επικαλείστε.
Θα τον είναι δημόσια δήλωση του κ. Βενιζέλου. Εάν θέλετε να τον επικαλείστε, θα τον επικαλείστε συνολικά. Πάμε τώρα, γιατί κάνετε, θέλετε συνεχίζετε να τον επικαλείστε, το επικαλείστε. Κυρία Αποστολάκη, και αυτό δεν είναι σωστό που συνεχίζετε και κάνετε. Το τι και είναι σωστό, κύριε Ραγκούση, το ΠΑΣΟΚ και η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη θα το αποφασίσει μόνη της. Πόσοι μουσουλμάνοι βουλευτές διαχρονικά που εκλέχθηκαν με το ΠΑΣΟΚ είχαν δεχτεί την ίδια κατηγορία από τη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν πράκτορες του τουρκικού προξενείου. Πότε το ΠΑΣΟΚ έβγαλε το ψηφοδέλτιά του αυτούς για τους οποίους κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά αυτούς τους ανθρώπους? Λοιπόν. Και η κυρία, η φίλη μου Ιζαμπέλ, δεν θυμάμαι το επώνυμό της ολόκληρο. Σας απαντώ. Αφήστε με να ακούσετε την ερώτηση. Σας απαντώ με τη δήλωση, κυρία, με τη δήλωση του κυρίου Μπαράν. Κυρία δηλώνω ότι σέβομαι απολύτως και ανεπιφύλακτα το Σύνταγμα της Ελλάδας και την ελληνική νομοθεσία που ρυθμίζει ειδικά το θεσμό της μουφτίας μετά την πρόσφατη τροποποίηση την οποία ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στήριξα. Η μουσουλμανική μειονότητα χέρι αναγνώρισης από την ελληνική πολιτεία χωρίς καμία εξαίρεση ή διάκριση όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Εφεξής δε, κύριε Αποστολάκη, δεν θα μετέχω σε καμιά θέμα. Διαδικασία που ενθαρρύνει λοιπόν, τα αντίθετα. Απαντάτε σε άλλο θέμα. Όχι, δεν απαντώ καθόλου σε άλλο θέμα. Στο διαδίκτυο, ένα βιντεάκι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι υποψήφια βουλευτής, είναι και φίλη μου. Η Ιζαμπέλ, δεν θυμάμαι το ολόκληρο το όνομα της. Μουσουλμάνα, Ελληνίδα, πολύ εξαιρετική γυναίκα. Η οποία μιλάει στο όνομα της τουρκικής μειονότητας στο βίντεο αυτό. Είναι μέλος και στέλος του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, το μην το λάβει υπόψη. Αφήστε εδώ το ΠΑΣΟΚ, ήταν και υποψήφια, είναι υποψήφια τώρα. Άρα, κυρία Αποστολάκη, ο αντιμέτωπος μπροστά σε αυτή την εθνική αχλειότητα που διαπράττει η Νέα Δημοκρατία είναι βαρύ ατόπιμα. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Ελάτε, κύριε Πλεύρη, μία απάντηση. Αυτό ήθελα να πω. Που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς που τα κλείσουμε. Διαχρονικά τα κόμματα, κάθε φορά που μπορεί να υπήρχε τοποθέτηση είτε από στελέχη είτε από βουλευτές που εκπροσωπούσαν και τη μουσουλμανική μειονότητα που δημιουργούσαν αμφιβολίες, ζητούσαν να γίνεται σε αυτή δήλωση σαν αυτή που ακούσαμε πιο πριν που έκανε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά και δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, υπάρχει πολιτικό κόμμα που καλύπτει τους δύο αυτούς βουλευτές και δεν του ζητάει να κάνουν Πλεύρη, δήλωση. Εγκαλείτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχετε χαρτί της ΕΥΠ που μιλά για στρατευμένα στα σχέδια του προξενείου και της Άγκυρας. Πώς απαντήσατε με το ότι δεν εξελέγει? Το ότι δεν εξελέγει είναι επιχείρημα. Όχι, κύριε Αποστολάκη. Δεν αξιολογείται. Κύριε Αποστολάκη, έχω μια δυσκολία να ακούσω. Κατάλαβα το ερώτημα. Τις πληροφορίες της ΕΥΠ δεν τις αξιολογείται. Ναι, αφήστε να απαντήσει. Είναι τελείως διαφορετικό να λέει για δύο άτομα ότι δέχονται τη στήριξη του τουρκικού προξενού και να αποδεικνύεται. Και τελείως διαφορετικό αυτά τα δύο άτομα. Να λέει ότι είναι στρατευμένο. Κύριε Αποστολάκη. Είναι διαφορετικό να λέει ότι είναι στρατευμένο στα σχέδια της Άγκυρας. Κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να πείτε ό,τι θέλετε μετά. Θέλω 10 δευτερόλεπτα. Ελάτε. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό να λέει ότι το τουρκικό προξενείο έκανε παρέμβαση για αυτούς τους δύο. Και τελείως διαφορετικό αυτοί οι δύο να είναι βουλευτές σήμερα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αν δεν βλέπετε τη διαφορά του να είναι ο άλλος βουλευτής και ενδεχομένως εντολοδόχος του τουρκικού προξενείου, με συγχωρείτε, όχι, δεν αλλά με εκπλήσει. Όχι, δεν βλέπω καμία λοιπόν, διαφορά. Νέα, εσείς εξαρτάτε την εκλογή. Λοιπόν, εγώ λέω κάποιος που κατά πληροφορίες της ΕΥΠ. Το είπαμε, ναι, τελειώσαμε. Λοιπόν. Τη ευχαριστούμε πολύ. Του προξενείου δεν θα καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το πάντως που έπαιξε σε αυτήν την προεκλογική περίοδο η Νέα Δημοκρατία με την μουσουλμανική μειονότητα θα μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα προς αποφυγή, εθνικό παράδειγμα προς αποφυγή. Θα σου απαντήσει και θα έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο το πρωί τα λέμε. Να είστε καλά αύριο το πρωί εδώ. Λοιπόν, αυτά να βλέπει ο κόσμος για να ξέρει τι πρέπει να αποφύγει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε και πάλι και αύριο βράδυ. Και αύριο βράδυ. Λοιπόν, γεια σας, καλό βράδυ.